διοίκησης που αυτή τη στιγμή λείπει από, από τον ΧΙΤΑ. Αυτή η διοίκηση με ποια κριτήρια διορίζεται, ποιοι είναι οι σχετισμοί κτλ. Και δεύτερη ερώτηση, σχετικά κάποιες στις προτάσεις που αναλάβει μέσα για την πρόσληψη του προσωπικού. Προφανώς το ίδιο το καταστατικό από μόνο του προσδιορίζει κάποια πράγματα. Έτσι νομίζω. Εάν όχι, πώς προσδιορίζουμε, με τι κριτήρια μπορούμε για τις ανάγκες αυτές του προσωπικού. Με ποια κριτήρια δηλαδή μας αφήνει ο ίδιος ο ΧΙΤΑ να προσδιορίσουμε πόσο προσωπικό θα πρέπει να προσλάβουμε. Λοιπόν, για το πρώτο θέμα, για την είδηση που είπατε, να διευκρινίσω κάτι. Είμαστε πολιτικές παρατάξεις. Όλοι φιλοδοξούμε να γίνουμε δημοτικές αρχές. Και ο κ. Κρίση φιλοδοξεί να γίνει δημοτική αρχή. Προφανώς μπορεί να το καταφέρει. Επομένως, το ότι κάνει μια αυτοκριτική σημαίνει ότι είναι θετικός απέναντι σε κάποια πράγματα που οδηγούν σε μια καλύτερη κατάσταση. Αυτό είναι το ζητούμενο για την κοινωνία μας. Το καλό είναι ο εχθρός του κακού. Τώρα, το δεύτερο. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου καθορίζεται από το ίδιο το καταστατικό του Συνδέσμου. Είναι τρεις της Δημοτικής Αρχής και δύο της Αντιπολιτεύσεως. Επομένως, πάλι της πλειοψηφίας της έχει Δημοτική Αρχή. Τώρα, όσον αφορά το τρίτο θέμα. Εδώ υπήρχε ένα θέμα που είχαμε διαφωνήσει και στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΙΤΑ, στο κατά πόσο δηλαδή ο Σύνδεσμος θα μπορούσε να προσλάβει προσωπικό. Εμείς εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι στο βαθμό που ο Σύνδεσμος θα δρομολογήσει και θα κάνει αυτά που λένε οι ελληνικοί νόμοι, δηλαδή θα γίνει μια πραγματική επιχείρηση, μπορεί να προσλάβει προσωπικό. Το ότι είμαστε σε περίοδο κρίσης, το ότι υπάρχουν δεσμεύσεις για να μην κάνουν προσλήψεις οι Δήμοι κτλ. Είναι απόλυτα σωστό. Όμως είναι εξίσου απόλυτα σωστό ότι έχουμε ανάγκη από επιχειρηματικές μορφές δράσης, οι οποίες δημιουργούν θέσεις εργασίας. Και δεν νομίζουμε εμείς ότι μια καλά στημένη δημοτική επιχείρηση δεν θα μπορέσει να βρει τον τρόπο να προσλάβει με τον άλλο ή τον ίδιο τρόπο το κατάλληλο προσωπικό, το αναγκαίο προσωπικό για να στηρίξει τη δράση της. Αυτό είναι το ζητούμενο για τις μέρες μας, γιατί φαίνεται ότι ένας τέτοιος μηχανισμός δεν μπορεί να δουλέψει στη βάση κάποιων ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν στον τόπο τους. Είναι, θα λέγαμε, εργαζόμενα, τους λείπει το γνωσιολογικό επίπεδο. Τι να κάνουμε, υπάρχουν κάποια πράγματα που απαιτούν ένα επίπεδο γνώσης και ένα επίπεδο ανάληψης ευθύνης προκειμένου να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Δηλαδή, χρειάζεται και μηχανολόγος στον χώρο και χημικός και εργοταξιάρχη κτλ. Δεν μπορεί να δουλέψει αλλιώς αυτό το σύστημα. Λοιπόν, να ρωτήσω, κύριε για το θέμα που λέει, μόνιμες θέσεις δεν είναι αυτές. Κοιτάξτε, μπορεί να μην είναι μόνιμες. Μπορεί να κάνει. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να τις κάνει μόνιμες. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, ένα τεράστιο θέμα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Σημασία είναι ότι πραγματικά ανοίγονται θέσεις εργασίας μέσα από το συγκεκριμένο μοντέλο διαχείρισης αυτής της επιχείρησης. Ο κύριος Θεωνάς. Ευχαριστώ. Κύριε Μιλωνάρη, μιας και είστε και τεχνικός και παλιός στο ΧΙΤΑ, ξέρετε πώς ξεκίνησε, πώς στήθηκε, πώς λειτουργήσε και τα πάντα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μπορείτε να μας πείτε, αν θέλετε, κάθε πότε πρέπει να θάβονται τα σκουπίδια, τα απορρίμματα να πάνε εκεί πέρα. Μια ερώτηση. Κάθε πότε εθάβοντο με το παλιό καθεστώς. Πριν δηλαδή την πρώτη του έτους. Κάθε πότε εθάβονται μετά την πυρκαγιά. Εάν έχετε καμιά πληροφόρηση. Πόσο αποτιμάτε η ζημιά, αν έχετε κάποια εκτίμηση προσωπική, και αν ο αντιδήμαρχος, ο συνάδελφός σας, είναι αρμόδιος να συντάξει τεχνική μελέτη, και πόσο έγκυρη θα είναι αυτή η τεχνική μελέτη, και αν μπορεί να εφαρμοστεί. Και τελευταία, το ταμείο, το ταμιακό υπόλοιπο του ΧΙΤΑ, που έχει προέλθει από πριν. Πόσο είναι, πώς ξέρετε. Ευχαριστώ. Ναι, για το ταμιακό υπόλοιπο δεν ξέρω, όπως δεν ξέρουμε, δεν ξέρω και τι γίνεται το... Δεν είναι μόνο το ταμιακό υπόλοιπο, είναι ολόκληρο εκείνο το υλικό που ήταν στο ΧΙΤΑ που βρίσκεται και πώς. Κάποιοι έχει έρθει κάτω, κάποιοι είναι πάνω στην αντιμάχη κτλ. Πάντως χρειάζεται κάποιον να τα συμμαζέψει αυτά τα πράγματα. Από θεματικό δεν ξέρω αν υπήρχε, γιατί στο τέλος είχαν πληρωθεί κάποια χρωστάγαμε στον Καρκανιά και νομίζω ότι από θεματικό αν υπάρχει κάτι πολύ μικρό ποσό. Το αν είναι αρμόδιος ο κ. Αντιδήμαρχος να κάνει, εμείς στην πρότασή μας λέμε κάτι διαφορετικό. Να έρθουν οι μηχανικοί που έχουν σπουδάσει περιβάλλον να κάνουν την εκτίμηση, γιατί κάποιος από τη δημοτική τηλεόραση φάνηκε ότι η αποκατάσταση του έργου του ΧΙΤΑ, την πυρκαγιά, είναι κάτι πρόχειρο. Μωρέ, εντάξει, θα πάμε και να το φτιάξουμε. Τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι. Διότι το πλαστικό έχει καεί και κάτω από τα σκουπίδια αυτή την ώρα.
Και επομένως η αφαίρεση για να βρούμε το υγιές κομμάτι του πλαστικού και πάνω σε αυτό να κάνουμε τη συγκόλληση, αυτή η εργασία πρέπει να γίνει με τα χέρια. Επομένως είναι μια δύσκολη διαδικασία. Και η τεχνολογία της συγκόλλησης και αυτά είναι θέμα ειδικών. Νομίζουμε ότι πρέπει να μιλήσουν οι ειδικοί σε αυτό το θέμα και όχι πολιτικά πρόσωπα τα οποία προφανώς είναι υποχρεωμένα να συγκαλύψουν μια υπόθεση. Τώρα, σε όσον αφορά για τα σκουπίδια, πότε θα έρθετε. Πάρα πολλές φορές κάναμε παραστάσεις και στο παρελθόν, αλλά και ιδιαίτερα τώρα τελευταία, για το ότι οι περιβαλλοντικές μελέτες και η περιβαλλοντική όρη λειτουργίας του έργου λένε ότι πρέπει να θάβεται κάθε μέρα τα υλικά αυτά, τουλάχιστον από 10 πόντους. Και το άλλο το βασικό είναι ότι πρέπει να υπάρχουν σωροί χώματα για να μπορέσουμε να προλάβουμε να τη σβήσουμε αν πιστεύει κάποια πυρκαγιά. Όχι μόνο δεν τα θάβανε κάθε μέρα, τα θάβανε μία φορά τη βδομάδα, τα θάβανε ενώ έλεγε για 10 πόντους επικάλυψη, μιλάμε για μια απλή επικάλυψη. Γι' αυτό η μυρωδιά είναι πάρα πολύ μεγάλη στην περιβάλλοντα περιοχή και γι' αυτό υπάρχουν και πάρα πολύ παράπονα και από τους αντιμαγειρείς και από τους ερχόμενους που έχουν περιοχή εκεί πέρα. Προφανώς δεν τηρείται η νοημότητα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Να τηρείται η νοημότητα. Εντάξει, καμιά φορά η νοημότητα είναι δυσβάσταχτη, έτσι. Αλλά όμως, στοιχειωδώς θα έπρεπε κάθε μέρα να θάβονται για να μην έχουμε τις μυρωδιές αυτές. Και το μεγάλο πρόβλημα που θα παρουσιαστεί είναι οι καθυζήσεις. Μετά από κάποιο χρόνο θα αρχίσουν να σύπονται αυτά τα πράγματα. Τα προβλήματα των καθυζήσεων στα κύτταρα μέσα είναι από τα πιο δυσκολότερα προβλήματα, διότι όταν γίνει καθύζηση δημιουργούνται ρογμές και από εκεί έχουμε αναθυμιές και μόλις του περιβάλλοντος. Αν δηλαδή αποτύχουμε, που εγώ είμαι σίγουρος σαν τεχνικός ότι αυτό θα υποστούμε στο επόμενο διάστημα, τότε τι κάναμε δηλαδή. Απλώς καλύπταμε τις βρωμιές μας για ένα διάστημα που εμείς ας πούμε βολευόμασταν γιατί ήμασταν διαχειριστές μιας κατάστασης. Το ότι όμως τα παιδιά μας και το περιβάλλον και η κοινωνία αργότερα θα το πληρώσει αυτό το πράγμα, κανένας δεν το λογαριάζει. Επιβάλλεται λοιπόν 10 πόντους κάθε μέρα πλήρης επίκωση όλων των σκουπιδιών. Και αν είχαμε αυτό το πράγμα, ούτε πυρκαγιά θα γίνονταν, ούτε θα μύριζε και εκεί πέρα ούτε και τα σκουπίδια θα τα παίρνει ο αέρας. Δεν υπάρχει, θα ήταν μια διαφορετική κατάσταση από αυτήν που ζούμε. Κύριο Σεμπουράκη. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μηρωνά, γιατί από ό,τι κατάλαβα και από την εισήγηση και τόσες μέρες που συζητάμε, ουσιαστικά αυτό ήταν με μαθηματική ακρίβεια ένα γεγονός το οποίο θα συνέβαινε με τη διαχείριση όλη αυτή. Θα ήθελα να μου πείτε αν ξέρετε τελικά υπήρχε κάποιος ο οποίος ήταν υπεύθυνος και ενώ ο πολιτικός προϊστάμενος που να είχε την ευθύνη, είχε πάει πάνω, και αν ξέρετε και κάτι άλλο, πώς είναι η ζημιά αυτή, είναι 500.000, είναι 1 εκατομμύριο, ακούγονται διάφορα. Και ο υδροφόρος ορίζοντας, γιατί ακούστηκε γι' αυτό, έχει προσβληθεί. Τι θα κάνουμε δηλαδή, οι επόμενες γενιές. Κοιτάξτε, να τηρήσουμε αυτά που λένε οι νόμοι. Δηλαδή, υπάρχουν γεωτρήσεις γύρω-γύρω και έπρεπε μετά την καταστροφή και για αυτό το διάστημα να γίνεται υφισταμένη προσεκτική παρακολούθηση των ρήπων για να βλέπεις τι γίνεται με τον νερό. Όχι, δεν γίνεται τίποτα, δεν εφαρμόζονται οι ρήπων. Δεν γίνεται. Τώρα τι άλλο να σας πω. Είναι αυτό που είπαμε με μια κουβέντα. Υπάρχει μια υποτίμηση λόγω άγνοιας και λόγω, θα λέγαμε, έλλειψης παράδοσης στη διαχείριση τέτοιων προβλημάτων. Και πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να περάσουμε σε ένα καινούριο στάδιο. Τώρα, για το ύψος της ζημίας, εγώ έγραψα ένα κείμενο, υπολόγιζα ότι είναι γύρω στους 500.000. Μπορεί να είναι και λιγότερο, δεν ξέρω. Δεν μπορεί να εκτιμήσω το θέμα της χειρονακτικής απομάκρυνσης των σκουπιδιών και της χειρονακτικής δουλειάς όλης αυτής της επανασύνδεσης του γεωϋφάσματος προκειμένου να εξασφαλίσει. Και έχει μείνει πολύ χώρο ακόμα που το πρώτο κύτταρο θα μπορούσε να δεχτεί σκουπίδια. Και εν πάση περιπτώσει, το σημαντικότερο είναι αυτό που σας είπα, ότι αν έχει η πυρκαγιά φτάσει πολύ βαθιά, δημιουργούνται ανεξέλεκτες καταστάσεις. Και αυτά είναι κρίσιμα ζητήματα, είναι πολιτικά ζητήματα. Άλλη ερώτηση. Ο κ. Σιφάκης. Μία ερώτηση τελευταία. Ήθελα να ξέρω πόσο χρόνο ζωής έχει από εδώ και πέρα, μετά τη φωτιά, πόσο χρόνο ζωής έχει ο Χιτά. Λαμβάνοντας υπόψη ότι με βάση τις μελέτες και τα τρία αυτά κύτταρα έχουν ζωή 4,5 χρόνια. Λοιπόν, το μεγαλύτερο κύτταρο ήταν το πρώτο, το οποίο έχει ζωή γύρω στα 2-2,5 χρόνια και έχουμε άλλα 2,5 χρόνια περίπου στην κατεύθυνση. Όμως τα σκουπίδια του φετινού καλοκαιριού είναι πολύ πιο αυξημένα από αυτά που προέβλεπαν οι μελέτες. Κατά συνέπεια, εγώ εκτιμώ ότι γύρω στον 1,5 χρόνο ακόμα έχει ζωή. Καλή ερώτηση. Όχι. Λοιπόν, τοποθετήσεις. Ο κύριος Κυρίτσης.